Καλημέρα από το TeachMeGR και από εμένα το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα, μα όλα όμως, τα δημιουργικά προγράμματα. Τετάρτη σήμερα και το premium free μάθημα της εβδομάδος είναι εδώ για όλους εσάς, premium free και φυσικά premium μέλη, όπου θα αναλύσουμε ένα πολύ ωραίο και γρήγορο εφέ μοσαϊκού μέσα στο Adobe Photoshop. Έτσι θα δούμε καταρχάς πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι στο εφέ του μοσαϊκού και στη συνέχεια πώς μπορούμε να επέμβουμε επάνω στο συγκεκριμένο εφέ για να πάρουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω πάρει τη φωτογραφία του Παναγιώτη. Μια φωτογραφία την οποία την τράβηξα εγώ ε, κατά τι διακοπέ των Χριστουγέννων. Βεβαίω. Έχει ένα μήνυμα ο Παναγιώτης, ε, ένα μήνυμα ιδιαίτερο του Παναγιώτη, ο οποίος ήθελε να μπει στο πετσί του ρόλου του έτσι γκάγκστα φίλου. Έτσι λοιπόν πήρε κάτι διαφορετικό και είχε φυσικά κάποια άλλα συμβολάκια στα χέρια του, είχε λοιπόν κάποια δάκτυλα πιο ανοιχτά, Βεβαίω, τα έχω φάει με την δύναμη του Photoshop πολύ γρήγορα αλλά θα το ξανακάνουμε από την αρχή, έτσι; οπότε πηγαίνουμε File, New και θα φάρουμε θα βάλουμε μέσα το συγκεκριμένο Ctrl V. Βλέπετε λοιπόν η αρχική φωτογραφία. Βεβαίω ήταν έγχρωμη. Την κάναμε ασπρόμαυρη. Και φυσικά ο Παναγιώτης είναι πολύ περήφανο που τον τράβηξε έτσι γιατί την έχει σαν φωτογραφία προφίλ στο Facebook. Εντάξει λοιπόν, α αφήσουμε τα ηθικά θα λέγαμε του πράγματο καθώ ήταν ρόλο έτσι κι αλλιώ και α προχωρήσουμε στο μάθημα. Τώρα λοιπόν, πώ θα πετύχουμε ένα ιδιαίτερο εφέ. Το εφέ λοιπόν ε, του ιδιαίτερου μουσαϊκού. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Θα πάω στο Layers Panel πολύ όμορφα και θα κάνουμε ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου. Μπούμ, βλέπετε πως το ρίξαμε. Στη συνέχεια θα πάμε και θα επιλέξουμε το Filter και από εδώ θα επιλέξουμε το Pixelate και φυσικά αν θυμάστε σε παλαιότερο μάθημα πηγαίναμε από εδώ στο Mosaic. Φυσικά τώρα θα πάμε σε άλλη επιλογή, σε μια νέα επιλογή στο Crystallize η οποία κάνει κάτι Αντίστοιχο θα λέγαμε με το μοσαϊκό, λίγο πιο ιδιαίτερο και λίγο πιο όμορφο. Βλέπουμε λοιπόν στο παραθυράκι μας ότι το εφέ είναι πραγματικά στυλ μοσαϊκού, αλλά είναι στυλ θα λέγαμε ψηφιδωτού. Ουσιαστικά μας κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο εφέ, ένα πολύ καλύτερο θα λέγαμε εφέ. Κοιτάξτε σε μεγαλύτερο zoom, Βλέπετε έτσι, πάρα πολλά κουτάκια τα οποία όμω προσαρμόζονται ανάλογα με τι σκιέ και τι γωνίε του πορτρέτου μα και σίγουρα γίνονται πολύ καλύτερε από ένα τυπικό, α, θα λέγαμε, μοσαϊκό. Φυσικά το cell size πρέπει να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα γιατί όσο το αυξάνουμε, χάνεται και η ποιότητα του προσώπου, βλέπετε. Οπότε, αν θέλετε κάτι εντελώ γεια σου, παίρνετε κάτι τέτοιο, ακόμα περισσότερο βλέπετε. Οκ. Okay. Αυτό λοιπόν ήταν ο Παναγιώτη κάποτε, οπότε μπορεί να κάνετε ένα έργο τέχνης. Φυσικά αυτό το, το μειώνουμε, Τόσο αρχίζουν και βγαίνουν οι λεπτομέρειε, φυσικά όμω οι λεπτομέρειε οι σωστέ θα βγουν από το 50 και κάτω. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και μου παίρνουμε το πρόσωπο, και φυσικά από το 20 και πιο κάτω παίρνουμε τι λεπτομέρειε του προσώπου, τι κανονικέ, και φυσικά στο 3 με 10 θα λέγαμε maximum παίρνουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Βλέπετε πω ακόμα και στο 3 είναι μια χαρά. Φυσικά δεν πάει πιο κάτω από το 3. Οπότε θα πάμε, νομίζω, γύρω στο 10 εμεί πάρα πολύ. Θα μπορούσα να πάω λίγο, πιο παρά, λίγο ακόμη πάνε, περισσότερο. Βλέπετε στο 15. Νομίζω όμω ότι γύρω στο 12 θα είμαστε ok. Κάνουμε κλικ στο ok και βλέπετε λοιπόν πόσο εύκολα πήρατε ε, τον, ε, το μοσαϊκό, το crystallize μοσαϊκό, το κρυσταλλιζέ λοιπόν μοσαϊκό, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερο. Στη συνέχεια θα πάμε και θα βάλουμε ένα layer mask, το οποίο πραγματικά το layer mask και γενικότερα οι μάσκες είναι από τα πιο βασικά, Πράγματα στο Photoshop τα οποία σίγουρα θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε από τους κοινού χρήστες οι οποίοι λένε ότι ξέρουν Photoshop και δεν ξέρουν ποιε είναι οι μάσκες. Οπότε οι μάσκες είναι θα λέγαμε ένα από τα πιο βασικά κεφάλαια του Photoshop και θα πρέπει να τις μάθετε γιατί θα σας δώσει την ευχαίρεια να κρύβετε και να εμφανίζετε πράγματα χωρίς να έχετε κανένα φόβο, χωρίς να φοβάστε να κάνετε κάτι λάθος και φυσικά χωρίς να κάνετε πράξη κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστροφή. Έτσι λοιπόν με τις μάσκες μπορούμε να σβήνουμε πράγματα, να κρύβουμε πρακτικά με χρήση του μαύρου χρώματος και φυσικά με χρήση του λευκού χρώματο μπορούμε να εμφανίσουμε και πάλι τα στοιχεία μέσα στη σκηνή μα. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο εύκολα τώρα θα πάρουμε το μαύρο χρώμα στη βούρτσα μας βλέπετε, θα πάρουμε, θα αυξήσω το flow στο 100, θα πάρουμε λοιπόν μια βούρτσα η οποία είναι σχετικά μεγάλη για να πιάνει το πρόσωπο του Παναγιώτη, φυσικά η βούρτσα μπορεί να μεγαλώσει με πάρα πολλούς τρόπους, ένας λοιπόν τρόπος είναι μέσα από εδώ, βλέπετε επιλέγουμε το size, ένας τρόπος είναι με δεξί κλικ, επιλέγουμε το size και ο πιο γρήγορος τρόπος φυσικά είναι με την δεξιά αγγύλη να το αυξάνουμε, και με την αριστερή ακύλη στο πληκτρολόγιο μα να το μικραίνουμε φυσικά για όσου θέλουν να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα το Photoshop. Θα κάνω ένα zoom περισσότερο με Control Sin. Και φυσικά με το Space θα κατεβάσω λίγο πιο κάτω τη φωτογραφία μου. Βλέπετε το χεράκι που μα χαιρετάει. Και τώρα λοιπόν βλέπετε πόσο εύκολα με μαύρο χρώμα πάνω στην άσπρη μάσκα θα κρύψουμε το Crystallize Effect και θα εμφανίσουμε φυσικά το Effect από κάτω. Boom. Και βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Κοιτάξτε, πόσο ωραία αίσθηση μου δίνει γύρω-γύρω από το πρόσωπο. Έτσι, λοιπόν, το πρόσωπο. Γενικότερα, το κέντρο του πορτρέτου είναι τα μάτια. Έτσι, είναι καθαρά. Και έτσι, βεβαίω, είναι καθαρά στη μέση. Και αριστερά-δεξιά, βλέπετε πόσο μαλακώνουν και ουσιαστικά. Παίρνουν ένα δεμή εφέ του crystallized γιατί υπάρχει μια αποτύπωση. Καθώ έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, βλέπετε έχουμε ε, το πολύ σκούρο στη μέση. Φυσικά αυτό το εκαναμε Alt Αλτ-κλικ έτσι για να δούμε τη μάσκα. Πολύ σκούρο στη μέση και φυσικά το γύρω-γύρω το γκρι λοιπόν είναι το δεμή. Είναι δηλαδή το ημιδιάφανο. Όχι το διάφανο 100%. Είναι λοιπόν το διάφανο 50% θα λέγαμε έτσι. Και φυσικά έξω είναι το αποτέλεσμα το κλασικό. Έτσι λοιπόν το γκρι ουσιαστικά δημιουργεί ε, ημιδιάφανο και φυσικά το μαύρο δημιουργεί εντελώ το διάφανο, το κρύψιμο δηλαδή του εφέ μέσα στη μάσκα. Βλέπετε πόσο εύκολα φυσικά. Είστε έρμεο λίγο της βούρτσας και αυτό γιατί η βούρτσα ουσιαστικά έκανε απλά ένα κλικ, έτσι κοιτάξτε ένα κλικ, βασικά να εμφανίσω και πάλι την ε, βούρτσα μου με Shift-Click φυσικά να την εμφανίσω. Βλέπετε πώ την ακυρώνω αν θέλω με Shift-Click. Και τώρα, λοιπόν, θα κάνω μερικά undo να φτάσουμε λίγο γύρω εδώ, ακριβώ στο σημείο λοιπόν τη αρχή. Όπου κοιτάξτε, αν κάνω click με μαύρο χρώμα πάντα, βλέπετε πώ πρακτικά βάφω το πρόσωπο απευθεία χωρί να έχω κάποια επιπλέον επιλογή. Βλέπετε, μου το βάφει με τη μία. Φυσικά, θα μπορούσα να χαμηλώσω το Opacity, το οποίο θα μου χαμηλώσει την ένταση τη βαφή. Έτσι, βλέπετε ή θα μπορούσα να χαμηλώσω το flow, το οποίο ουσιαστικά μου ρυθμίζει τη ροή γενικότερα, το πόσο έντονη θα είναι, το πόσο μάλλον ε, μεγάλο θα είναι το μέγεθος της μπογιάς ας πούμε. Να, δηλαδή ας πούμε να φανταστούμε ότι έχουμε ένα πινέλο σε ένα κουβά, έτσι, ε, το πόσο μπογιά θα βάλουμε πάνω, ορίζεται μέσα από το flow και φυσικά το opacity ορίζει πόσο πυκνή θα είναι η μπογιά. Έτσι. Οπότε όσο πιο μεγάλη ποσότητα βάλετε στο flow, δηλαδή το 100% είναι το full ε, ποσότητα, τόσο, και φυσικά να το χαμηλώσετε, τόσο φυσικά θα πάρετε μεγαλύτερο ή, ή χαμηλότερο το εφέ. Οπότε μπορείτε να δουλεύετε με το flow ή με το opacity, σε γενικές γραμμές φαντάζουν ότι κάνουν το ίδιο ακριβώς, αλλά εντάξει. Διαφορέ είναι, θα λέγαμε, πολύ μικρέ. Οπότε μπορείτε να παίζετε είτε με το opacity είτε με το flow ακριβώ όπω θέλετε. Νομίζω πάντω ότι το εφέ μου το πήρα και είναι μια χαρά και βλέπετε πόσο ωραία και πόσο απλά έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο εφεδάκι. Θα μπορούσα στη συνέχεια να κάνω ένα αντίγραφο ακόμη με Ctrl J και φυσικά να γυρίσουμε κάποια blends. Ας πούμε, για παράδειγμα, να γυρίσουμε σε Multiply, βλέπετε πώ κουραίνει. Φυσικά θα μπορούσα να περάσω από όλα τα blends μέσα από εδώ για να πάρουμε άλλου τύπου προσμίξει. οπότε θα πάρουμε το Move Tool και μετά με Shift και μείον θα γυρίσω σε διαφορετικά Βλέπετε uh, blends. Θα τα περάσουμε λοιπόν όλα μέχρι να βρούμε κάποιο το οποίο να μα ενδιαφέρει. Βλέπετε ακόμα παίρνουμε κάτι τέτοιο. Βλέπετε uh, και ακόμα και το άσπρο μαύρο, το pixelate θα λέγαμε. Και αυτό βεβαίω εγώ θέλω κάτι πιο light. Αν μου κάτσει, κάτι πιο contrasted, αλλά light σε γενικέ γραμμέ. Όχι τόσο έντονο νομίζω ότι το uh, lighter color. Βλέπετε, μου το ανεβάζει λίγα λιγάκι. Θέλω λοιπόν μια μικρή λεπτομέρεια. Βλέπετε, έτσι. Οπότε είμαστε μια χαρά. Θα μπορούσα φυσικά στο lighter color να πάρω και πάλι τη βούρτσα μου να κρύψω κάποια στοιχεία από το πρόσωπο. Βλέπετε τώρα τη βάφω μόνο στο πάνω layer και όχι στην κάτω μάσκα. Βλέπετε, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό. Γενικότερα τα layers είναι και αυτά μια πολύ μεγάλη κατηγορία στο Photoshop. Και φυσικά, αν δεν τα γνωρίζετε, είστε πολύ πίσω ακόμη. Ε, οπότε τώρα έχοντα φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, θα μπορούσα να βάλω και ένα διαφορετικό χρωματικό εφέ γιατί να α πούμε Φωτογραφία μου με χρήση του color balance. Θα μπορούσα λοιπόν να το κάνω λίγο πιο ψυχρό. Βλέπετε λίγο πιο έτσι, λίγο πιο ματζέντα uh, και φυσικά λίγο πιο μπλε. Και βλέπετε πόσο απλά το κάναμε, νομίζω, πολύ πιο ενδιαφέρον. Φυσικά, με χρήση του Clipping Mask, μια άλλη υπηρεσία και πάλι προχωρημένη, θα μπορούσαμε να κλειδώσουμε το συγκεκριμένο εφέ, για παράδειγμα, μέσα στο πρώτο Pixelate, στο πρώτο μάλλον καλύτερα Crystallize. Εδώ ακριβώ, με Alt Click, βλέπετε πώ πιάνουμε το εφέ μόνο γύρω στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οπότε, αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι κλειδωμένο μόνο στο πρώτο επίπεδο του Crystallize και όχι στα υπόλοιπα. Βλέπετε το βελάκι ότι μου προσδιορίζει ότι αυτό πλέον το συγκεκριμένο color balance επηρεάζει μόνο το συγκεκριμένο layer. Φυσικά το, ε, το συγκεκριμένο λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε πολύ απλά πηγαίνοντας στο ενδιάμεσο βλέπετε. Θα κρατήσω πατημένο το Alt και θα κάνω κλικ εδώ μέσα. Και αυτομάτως βλέπετε πώς δημιουργούμε ένα Clipping Mask απευθείας μέσα εδώ. Έτσι λοιπόν μάσκες και clipping μάσκες, τα πράγματα είναι πολύπλοκα αν θέλουμε, αλλά βλέπετε πόσο απλά μπορούμε να πετύχουμε. Πολύ ωραία έργα τέχνης. Τέλος, θα προσπαθήσω να σβήσω λίγο και τα χέρια για όσους φυσικά θέλουν να το κάνουν λίγο πιο α, της εκκλησίας θα λέγαμε το project, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα layer με όλα τα παρακάτω, Alt Shift Control και Y, ε, η συντόμευση φυσικά σιδηρόδρομος, ερχόμαστε, θα πάρω, την, θα πάρω το Stamp Tool, πολύ ωραία, και θα έρθουμε στη συνέχεια... Θα κάνω ένα zoom περισσότερο. Θα έρθω λοιπόν εδώ με την σφραγίδα μου. Θα κάνω alt click να πάρω δείγμα από εδώ βλέπετε. Για να μπορέσουμε να βάψουμε με το χρώμα της μπλούζας. Και θα περάσω χωρίς να το προσέχω ιδιαίτερα βλέπετε. Έτσι, θα περάσουμε λοιπόν μέχρι εδώ. Α πούμε, θα κάνω και μια καμπύλη να δείχνω ότι είναι χέρι εδώ πέρα. Δεν πειράζει, μια χαρά μου φαίνεται. Φυσικά φαίνεται λίγο κομμένο, δεν πειράζει όμω. Α πρόσεχε ο να μην έκανε πράγματα τα οποία είναι κατάλληλα για μερικά άτομα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, περνάμε και θα κλείσουμε το αποτέλεσμά μας νομίζω θα πάρω να δούμε από πάνω για να κάνουμε και την καμπύλη του δαχτύλου να φαίνεται λίγο ότι έχει γροθιές και όχι θα λέγαμε ε, σηκώνει κάποιο δάχτυλο βεβαίως εδώ πέρα φαίνεται λίγο παραμύθι δεν πειράζει τέλος πάντων πηγαίνουμε τώρα λοιπόν κοιτάξτε πόσο εύκολα θα βγάλουμε αυτή τη θολούρα η οποία φαίνεται αρκετά παραμυθένια Έτσι. θα πάρουμε τώρα από εδώ θα πάρω το rectangle marquee tool το θα κάνουμε μία επιλογή εδώ και φυσικά μετά Shift Click να κάνουμε και δίπλα και θα ορίσουμε και πάλι το ίδιο ακριβώ εφέ. Κοιτάξτε, Filter Crystallize και αυτομάτως κοιτάξτε πώς το κάνουμε και αυτό όπως ήταν πριν από λίγο, οπότε είμαστε κομπλέ και όμορφοι. Οπότε, από το www.teachme.gr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, είδαμε στο Premium Free Μάθημα της εβδομάδας πώς μπορούμε να πετύχουμε ένα ιδιαίτερο εφέ μοσαϊκού με χρήση του Crystallize Filter και φυσικά είδαμε πώς μπορούμε να κάνουμε λογοκρισία πάνω στις φωτογραφίες μας ε, και φυσικά να το δείξουμε αυτό με άκρος ρεαλιστικό τρόπο. Να είστε καλά φίλοι μου, ήταν το premium free μάθημα της εβδομάδα. Φυσικά για όσους θέλουν να μάθουν πολλά περισσότερα, η premium συνδρομή είναι πραγματικά μονόδρομος. τα που φυσικά για του premium free χρήστε την άλλη εβδομάδα, για τα premium μέλη εννοείται φίλοι μου αύριο. Να είστε καλά.